Αιγαίο SOS. Οι Τούρκοι δοκιμάζουν νέο αποβατικό δόγμα με το TCG Ανατολού. Στα πλαίσια του νέου δόγματος διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο λοιπόν, τουρκικές ναυτικές και χερσαίες δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν από κοινού. Συγκεκριμένα άκατος LCM που ανήκει στο αμφίβιο σκάφος πολλαπλών αποστολών TCG Ανατολού έφερε Τούρκους πεζοναύτες στην παραλία, ενώ τα επιθετικά ελικόπτερα AH-1W Super Cobra που ανήκουν στις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις και τα ελικόπτερα γενικής χρήσης Cougar που ανήκουν στις τουρκικές χερσαίες δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές. Μελετώντας καλύτερα την εικόνα, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι πεζοναύτες αποβιβάζονται από το LCT σε ακτή χωρίς να συνοδεύονται από άρματα ή τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, γεγονός που ερμηνεύεται αφενός ότι το έδαφος είναι απόκριμνο, ενώ μετά την ακτή πιθανότατα το έδαφος δεν είναι βατό σε ερπίστρια. Η ανωτέρω ενέργεια καταδεικνύει ότι οι Τούρκοι στην επιχειρησιακή του σχεδίαση είναι πολύ πιθανό να εξετάζουν την εκτέλεση μικρών δευτερευουσών τέτοιων παρόμοιων αποβατικών ενεργειών, επιτρέποντας την απόβαση χωρίς απώλειες επίπεδου ομάδας δημιριών πεζοναυτών σε πολλαπλούς μικρούς απόκριμνους αιγιαλούς και την κίνησή τους ακολούθως προς το εσωτερικό της νήσου. Στη συνέχεια θα είχαμε είτε την μεταξύ τους συνένωση, είτε την συνένωσή τους με άλλες τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες θα είχαν μεταφερθεί με αεροκίνητες επιχειρήσεις στο νησί, ίσως ελικόπτερα γενικής χρήσης Cougar όπως εμφαίνεται στο X. Βεβαίως, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η αποβίβαση μηχανοκίνητων ή τεθωρακισμένων, άρα δεν θα προσφέρουν ισχυπυρός και ταχυκινησία στα αποβιβαστέντα τμήματα, οπότε δεν θα γίνει κατάληψη σε μικρό χρονικό διάστημα αντικειμενικών σκοπών, ούτε θα εξασφαλιστούν καλύτερες προϋποθέσεις αποκρούσεως αντεπιθέσεως του αμυνωμένου, πράγμα που αναλαμβάνουν να κάνουν τα επιθετικά ελικόπτερα όπως τα Super Cobra που ανήκουν στις τουρκικές ναυτικές δυνάμεις. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.